Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μια διαφορετική παραμονή πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και βγήκαν έξω οικογενειακώς, οι αναπαρές, σε πλατείες, σε πάρκα, στη στολισμένη Αριστοτέλους, έτσι και να απολαύσουν αυτές τις τελευταίες ώρες της πολύ δύσκολη χρονιά που φεύγει. Φυσικά είναι κλειστά τα καταστήματα εστίαση, δεν έχουμε τα πάρτι που διοργανώνονταν τα περασμένα χρόνια. Οι Θεσσαλονικοί όμω, από ό,τι βλέπετε, δείχνουν να έχουν διάθεση για να βγουν έξω για βόλτε και η πόλη δεν θυμίζει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο καραντίνας και lockdown. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα ήταν και σήμερα υποτονική. Είδαμε ουρές όμω έξω από σούπερ μάρκετ, από ζαχαροπλαστεία και για από είδη, καταστήματα με είδη τροφίμων και το εορταστικό τραπέζι προετοιμάστηκαν οι Θεσσαλονικοί, λοιπόν, που θα πρέπει να το κάνουν οικογενειακώς, περιορισμένα. Η κίνηση της αστυνομίας όμως, μάλλον η έλεγχη της αστυνομίας είναι εντατική. Σαρωτική θα γίνει από τις 10 το βράδυ και μετά. Βλέπετε εδώ κλιμάκιο της ομάδας Ζήτα. Θα κάνει αλλαγή του χρόνου, από ό,τι μας είπε, έξω στο δρόμο, διότι θα βρίσκονται οι αστυνομικοί σε κάθε γωνία, σε κάθε πλευρά της Θεσσαλονίκης, κάνοντας σαρωτικούς ελέγχους σε όσους κυκλοφορούν μετά τις 10 το βράδυ και φυσικά θα επιβάλλονται, Γιάννη, και τα ανάλογα πρόστιμα.